Ο Καραμαλή, ο πρώτος, τον πρώτο των Σερών. Αν λοιπόν απέναντι θέματα είναι εξίσου σοβαρά, δεν το κατάλαβα. Θα μπει στη μέση ο εγωισμός. Θα πρέπει να ρωτήσουμε το Δομοκό για να δώσει τη συγκατάθεσή του. Εγώ τα λέω πλά και αμά και ομά. Μιλάω, έχω μιλήσει με τον κύριο Χαζηδιάρη πολλές φορές. Κύριε Χαζηδιάρη, δεν υπάρχουν εδώ συγκαταθέσεις και υπογραφές. Υπογράψτε να τελειώνουμε. Αυτό θέλουν οι Έλληνες πολίτες. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Δηλαδή, αν την έκανε εσύ ρε Ηλία πρώτος, και σου μιλάω σε πρότοκος, γιατί δεν ξέρω. Αν την έκανε πρώτος, ο Χαζηδιάρης, ο Βελόπουλος, θα υπέγραφε. Θα υπέγραφε. Υπογράψτε για τις πέτρες να τελειώνουμε. Είστε πατριωτικά κόμματα, είστε μπούδες. Άρη. Προσέξτε. Προσέξτε, γιατί έρχονται κι άλλες εκπομπές. Εγώ συναγωνήθηκα πάρα πολύ και σας το λέω εν τιμή και όχι έτσι για να πω μια λέξη και να περάσει ώρα και πάμε σπίτια μας. Γιατί είδα δύο ανθρώπους που κορόιδεψαν κατάμοτρα Έλληνες πατριώτες. Είπε προηγουμένως ο κ. Στέφανος Χίος ότι νύσταξε, χασμουρήθηκε και τρώγε popcorn ακούγοντας την Λίγνα Νατσιό. Εγώ στεναχωρέθηκα, γιατί δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω με τι τρόπο, έπεισε όμως δεκάδες χιλιάδες ψηφοφόρους να ακολουθήσουν έναν άνθρωπο που έχει καρφωμένα τα μάτια του σε μια κόλλα χαρτί, σαν να διαβάζει μια έκθεση πρώτης δημοτικού, που αν του έπαιρνε μια κόλλα που μπροστά θα μπερδευότανε και θα έλεγε κάτι άλλο. Και ακολούθως ένας άλλος που νομίζει ότι το πολιτικό του ύψος είναι ίσο με τον ίσιο του και μπερδεύεται, γιατί ξεκινάει με μια πολιτική συμπεριφορά απρέπειας και δεν σέβεται, μιλώντα για τον κύριο Στίκα, όταν ο ίδιος Αντρέα Καψαμπέλη ως υποψήφιος ευρωβουλευτής του Βασίλη Λεβέντη πανελληνίως πήρε 700 σταυρούς και νομίζει πως αν κάνει εχθρό του τον Βελόπουλο θα δικαιώσει τον παππού του ενδεχομένως που του έλεγε «Πες μου ποιος είναι ο εχθρός σου για να σου πω την αξία σου». Αυτά είναι κάτι που θα πληρώσει ο πατριωτικός χώρος. Και θέλω να σου πω και το παρασκήνιο της υπογραφής εντιμότητας που έκανε ο κ. Χατζηβαρδάς ζητώντας δημόσια συγγνώμη. Δέχτηκε πειρά από το κόμμα του να μην το κάνει αυτό. Γιατί του είπαν θα μας χαλάσει το αφήγημα της συκοφαντίας που έχουμε έτοιμη για τα επόμενα 4 χρόνια κατά την Κυριάκο Βελόπουλου. Εάν το κάνεις αυτό δεν θα έχουμε εμείς να πούμε κυβερνότητες που μας έχει μοιράσει η Νέα Δημοκρατία να τις λέμε. Και αυτός προς τιμή του είπε ότι εγώ είμαι δικηγόρος και ξέρω να φοράω παντελόνια και ζητάω συγγνώμη. Προσέξτε, εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου, Αντρέα Καψαβέλη, λέγοντας ότι μπορεί οι τέσσερις εξαστικές επιτροπές να έχουν έναν παρανομαστή κομματικοποίηση. Όχι, δεν έχουν. Δεν είπα αυτό. Ενδεχομένως. Όχι, είπα ότι αντιλαμβάνομαι ότι για κομματικούς λόγους οι άλλοι να μην θέλουν να τα ψηφίσουν αυτά. Όπως όλα. Αντιλαμβάνομαι, το συζητάτε, το λέτε και εσείς, ότι δεν τα υπογράφουν για κομματικούς λόγους αντιθέσεων. Στα τέσσερα άλλα θέματα, λέω, μπορώ να το αντιληφθώ με βάση μια κομματική λογική. Εντάξει, ρε παιδί μου, μας παίρνει τον αφρό, ο άλλος πρόλαβε κλπ. Όταν έχει να κάνει όμως με εθνικό θέμα, λέω, όταν έχει να κάνει με ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας, δεν είναι ότι πέρασε η συμφωνία των Πρεσπών, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει μπροστά μας τίποτα άλλο. Έρχονται οι πρέσπες του Αιγαίου, παρακαλώ. Την προηγούμενη εβδομάδα αποκαλύψαμε και δεν το έχει πει κανείς από τα συστημικά μέσα ότι ο κ. Μητσοτάκης πάει να κουβεντιάσει για την αφαίρεση της ονομασίας της Κύπρου από τους χάρτες, παρακαλώ, του ΝΑΤΟ και από την κατάργηση της συμφωνίας της Λοζάνης και της συνθήκης του Μοντρέ. Την άλλη εβδομάδα πάει να τα κάνει αυτά. Και συζητάμε τώρα αν το κομματικό χύψη σκέλος της μιας ή της άλλης παραμέτρου θα μας βάλει όλους. Εγώ θα έλεγα ότι όλοι θα έπρεπε. Και η Νέα Δημοκρατία, η οποία ήταν τότε αντίθετη, πολύ σωστά το ακούσαμε, η Νέα Δημοκρατία που έλεγε ότι για τη συμφωνία των Πρεσπών θα πρέπει να γίνουν αλλαγές, να υπογράψει για να μάθουμε τι έχει γίνει. Κατάμε το ολοκληρώνει το λέγω. Ο κύριος Καμένος, πάλι σου ζητώ συγγνώμη, βγήκε και είπε, τα άκουσες αυτά άριμο προχθές, ότι τη συμφωνία των Πρεσπών την επέβαλαν Αμερικάνοι και Γερμανοί. Γερμανοί κατά κύριο λόγο. Είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα. Ναι, λέω ότι αυτά δεν πρέπει να τα μάθουμε. Βεβαίως. Όμως αυτά και ο Καμένος έπρεπε να τα πει την ώρα που είναι. Ας τον Καμένο τώρα. Ας λέω ότι εδώ τι επιβάλλεται. Εγώ χτες για το μέλος της πρέσβης. Πέρασα πολλές ώρες εντός του κοινοβουλίου για όλο αυτό που γίνεται μέσα σε αυτό το κτίριο. Πρέπει να σου πω ότι από το σερβιτόρο που είπαμε παρέα ένα καφέ,
από τον αστυνομικό που πήγα στην τυπική πύλη, από υπαλλήλους που είναι δηλωμένοι, κομματάρχες Νέας Δημοκρατίας. Μου είπαν, επειδή εσύ μιλάς με τον Βελόπουλο, πες του συγχαρητήρια. Αυτό που έκανε στην ομιλία του δεν έχει ξαναγίνει. Και δυστυχώς γελάγαμε με τους άλλους δύο. Εγώ στεναχωριέμαι όμως, γιατί άλλοι δύο, ο Στίγκας και ο Νατσιός, έχουν εγκλωβίσει ψήφους πατριωτικούς. Αυτό πούλησαν προς τα έξω. Ο κύριος Χίλος έχει χιούμορ και αυτό τον κρατάει όρθιο στη ζωή με όσο έχει περάσει και διότι φέρνει στο κορμί του. Εγώ όμως συσσωρεύω γη, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ κάποιοι να ξεγελιώνται από κάποιους που μέσα σε λίγες ώρες καταδεικνύουν το ποιοι είναι. Θέλει σεβασμό η πολιτική, αν δεν είναι καψαμπίλη και αιχείο. Δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν παίζουμε τένις. Θέλει σεβασμό. Θέλει να δίνει εμπειρία από κάποιον που έχει φάει με το κουτάλι τη λάσπη σε βάρος του. Και αυτός είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οφείλουν να καθίσουν, να ακούσουν, να παρακολουθήσουν, να προσέξουν. Και κανένας δεν θα του πει ποτέ γιατί τον ακολουθεί σε κάτι που είναι ορθό. Σας θυμίζω και κλείνω και ευχαριστώ για τον χρόνο. Ότι την πρόταση εξεταστική για τις υποκλοπές που κατέθεσε στο Πασό την συνυπέγραψε η ελληνική λύση. Γιατί έδωσε πολιτικά ένσημα στο Μαδουλάκι? Όχι. Γιατί ήθελε να μάθει τι έγινε. Τι είπα να πει, ποιος θα την καταθέσει πρώτος. Προεκλογικά τον φώναζε αυτό ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ελάτε να τους βάλουμε στο σκαμί. Ελάτε για τη χώρα κινδυνεύει. Αυτά που έρχονται θα είναι δεινά για την πατρίδα μας. Και αν ο καθένας περιχαρακωθεί διαβάζοντας μερικά χειρόγραφα και είναι καψαμπέλη από μέσα, γιατί αν του πάρει το χαρτί μπερδεύτηκε, δεν αποτελεί απειλή για έναν ηγεμόνα που λέγεται Μητσοτάκης. Αποτελεί για πλάκα μια πολιτική παρουσία. Οφείλουν άπαντες να συστρατευτούν, όχι να συνενωθούν ως κόμματα. Ας κρατήσουν την αυτοδυναμία τους, αλλά να συστρατευτούν για το καλό της πατρίδας. Και έρχονται και προτάσεις για άρση ασυλίας βουλευτών. Για να τους δω, το είπε ο κύριος Χίος. Για να τους δω, αυτό δεν το έφερε ο Βελόπουλος, η εισαγγελία του. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος, παιδιά, από τη Δύο παρακαλώ, γιατί τα έχουμε στο δεύτερο μέρος. Θέλω πριν πάμε όμως σε αυτά, μετά το διάλειμμα, να ακούσουμε και κάτι άλλο. Μια, αν μην τι άλλο, ενδιαφέρουσα πρόταση του κυρίου Στίγκα. Πάμε να την ακούσουμε. Επίσης, άμεση θεσμοθέτηση δυνατότητας δυναμικής εξοδικαστικής διαπραγμάτευσης των δανειοληπτών με τα funds, δυναμικής εξοδικαστικής διαπραγμάτευσης των δανειοληπτών με τα funds, σχετικώς με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Αυτό και Σπίνο, πώς θα είναι έτσι? Τι να δω, άντρε Καψαμπέλη, στεναχωριέμαι, στα λέω ειλικρινά. Μπορεί να έχω 1000 επιχειρήματα να πω αυτά που θέλω να πω και δεν με νοιάζει να με κατηγορήσουν ότι είμαι οπαδός της λύσης, ότι είμαι φίλος του Γιώργου Βελόπουλου. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν πιστεύω στην αντικειμενική δημοσιογραφία, πιστεύω στην υποκειμενική για την καθένα ιδεολογία του. Δεν κάνει το παιδί αυτό για αρχηγός. Ας μην γελιόμαστε και θα το δεις. Όταν θα βγουν τα πόθενές και σε λίγο, γιατί κάποιοι εξ αυτών θα αναγκαστούν να κάνουν πόθενές και θα διαπιστώσει, Αντρέα Καψαμπέλη, κύριε Χίο, ότι πολλοί εξ αυτών μπήκαν στη Βουλή για βιοποριστικούς λόγους. Ήταν άνεργοι, ήταν άεργοι. Ζούσαν με τα επιδόματα των γονέων τους και τη σύνταξη της μητέρας τους που έχει χαθεί. Μπήκαν στη Βουλή για να έχουν ένα μισθό να ζήσουν. Πολλοί εξ αυτών. Τα πόθεν έσχες θα τα φανερώσουν. Ξέρετε πόσο είναι το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου? Η φορολογική του δήλωση, 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Από τη δουλειά του, από αυτά που παράγει, από τις εταιρείες του, 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και θα δείτε κάποιοι άλλοι μηδέν εισόδημα. Μπήκανε για να βιοποριστούν. Και σε αυτούς δυστυχώς εγκλωβίστηκαν Έλληνες με καρδιά και με ψυχή, γιατί τους κορόιδεψαν και τους πείσαν. Ποτέ δεν είναι αργά όμως, ποτέ δεν είναι αργά. Πάμε στο Στεφάνι.